Διάβαζα μια είδηση και για αυτή την είδηση, γιατί θέλω να το σχολιάσουμε, που για μας δεν είναι κάτι καινούριο, έχω καλέσει και τον κύριο Βρύσαλη και τον κύριο Θεοδωσάκη, πρόεδρος, αντιπρόεδρος από το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κύριε, καλημέρα σας από τον 984, τι κάνετε? Καλημέρα και εσάς, ακροατές, καλό μήνα. Επίσης, κύριε Βρύσαλη, τον χάσαμε. Λοιπόν, έλα, θα τον βρούμε. Λοιπόν, λέει αυτή η είδηση που διάβασα. Όπως κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΑΒ, η διοίκηση του ΕΚΑΒ ανήρτησε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ την απόφαση της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, Αθήνα δηλαδή, κύριε Θεοδωσάκη, έτσι, με θέμα... Ναι, υπηρεσίες μίσθωσης αδειοδοτημένων ασθενοφόρων για την εξυπηρέτηση δευτερογενών διακομιδών, όπως εξιτήρια και επανεξετάσεις των δομών υγείας αρμοδιότητας της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, διάρκειας έως και 15 Μαΐου, με δυνατότητα παράτασης με ισχύ από 28/4/2002. Το τι θέλει να πει ο ποιητής, εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί είναι μια τακτική την οποία τουλάχιστον εμείς τη γνωρίζουμε, γιατί την έχετε καταγγείλει ο Σωματείο Εργαζομένων. Κύριε Βρύσαλη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και στον κύριο Θεοδωσάκη, ναι, που μας ακούει, ναι, που είναι στη γραμμή μας, γιατί αυτή την τακτική που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΑΒ από την Αθήνα, εσείς την έχετε καταγγείλει ως σωματείο αλλεπάλληλες φορές και με τον COVID και χωρίς COVID. Βεβαίως, ήδη από το 4/9 του 2021 υπάρχει στο φύλλο της κυβέρνησης η δυνατότητα που δίνει το Υπουργείο στη ΣΥΠΕ να υπογράφουν συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ασθενοφόρων. Το είχαμε καταγγείλει, είναι ακόμα ένας κρίκος της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της υγείας, όπως αυτές τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί. Δυστυχώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν καταγγείλει στο σωματείο μας ότι έχουν υποχρεωθεί να πληρώσουν έως και 200 ευρώ μεταφορά ασθενών, που ενώ νοσηλευόντουσαν και έπρεπε να κάνουν το εξιτήριο και να πάνε στα σπίτια τους, αλλά δεν μπορούσαν με δικά τους μέσα, έπρεπε να πληρώσουν από την τσέπη τους. Είναι απαράδεκτο και βεβαίως... Με ασθενοφόρα όχι, όχι του ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρα όχι του ΕΚΑΒ, όχι, με ασθενοφόρο ιδιωτικής κάποιας... Ιδιωτικά ασθενοφόρα που έχουν έρθει και στο νομό μας και κάνουν αυτό το έργο επειδή η πολιτεία το έχει απεμπολίσει από τις δικές της ευθύνες. Και όταν λέω η πολιτεία, εννοώ ότι θα έπρεπε να στελεχωθεί υπηρεσίες και του ΕΚΑΒ ή άλλες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να ήταν, ναι, στην ευθύνη της ΥΠΕ, ναι, ώστε να μπορέσουν να κάνουν αυτές τις μεταφορές. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και βεβαίως υποχρεώνεται ο κόσμος να πληρώνει. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτό. Κύριε Θεοδωσάκη, νομίζω είναι κάτι σαν ΠΟΕΔΗΝ, γιατί είσαστε και πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, ότι αυτό τουλάχιστον θυμάμαι στις δικές μας κουβέντες ραδιοφωνικά, ότι το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και είναι μια πρακτική που υιοθετείται σε πολλές περιοχές της χώρας. Κυρία Γεράκη, πράγματι το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, το έχουμε και αναδείξει μέσα από την εκπομπή σας και το ρεπορτάζ σας. Υπάρχει μια σοβαρή όμως διαφορά αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα τι γινότανε? Υπήρχαν τα ιδιωτικά ασθενοφόρα, τα οποία αν δείτε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και σε άλλα νοσοκομεία, υπάρχουν τα διαφημιστικά φυλάδια, οι κάρτες κλπ. Αυτό, παραδείγματος χάρη, ταξί μεταφορά ασθενών, για παράδειγμα, ήταν μια διαδικασία την οποία την είχαμε καταγγείλει και είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το ΕΚΑΒ κλπ. Η σημαντική διαφορά όμως που υπάρχει σήμερα. Το επίσημο έγγραφο θέλετε να πείτε. Νομιμοποιείται πλέον από το ίδιο το Υπουργείο και το κράτος. Δηλαδή δίνει το δικαίωμα σύμβασης πλέον. Δεν είναι κάτι το αόριστο πλέον. Υπάρχει μια εταιρεία που εντάξει προσπαθεί να πάρει κάποιους ασθενείς να τις μεταφέρει. Τώρα κάνει σύμβαση το νοσοκομείο. Και μάλιστα περιστατικά νοκόβι, αποκλειστικά νοκόβι, είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, από το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτιο, επεκτείνεται τώρα στην πρώτη ΥΠΕ Αττικής και βέβαια θα επεκταθεί και σε άλλες ΥΠΕ. Και βέβαια αν δείτε και το κόστος της σύμβασης για τα τρία νοσοκομεία στην Αθήνα υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι εκμεταλλευόμενοι πλέον αυτό που έχουμε πει χιλιάδες φορές και την πανδημία, αρχίζουν σταδιακά, μεθοδευμένα, στρατηγικά να εχωρούν λειτουργίες πλέον και υπηρεσίες της δημόσιας υγείας στο ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Αυτό γίνεται. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνο να το αναδείξουμε, ναι, αλλά και να το πολεμήσουμε να σταματήσει. Δεν μπορούμε να διαλύουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί και το ΕΚΑΒ, η προνοσοκομιακή φροντίδα δηλαδή, είναι και αυτή μέσα ενταγμένη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό που λέμε λοιπόν, ενίσχυση με στόλο, ενίσχυση με προσωπικό και ό,τι γίνεται μέσα στις δημόσιες δομές υγείας θα πρέπει να εξυπηρετείται και από το δημόσιο φορέα που είναι το ΕΚΑΒ. Πάντως όποιος δει αυτή τη σύμβαση, δηλαδή σε ταράζει το γεγονός ότι υπάρχει και η ταρίφα πάνω, διακομιδή εντός Αθηνών, γιατί μιλάμε πάντα για την, και επίσημα για την πρώτη υγειονομική περιφέρεια, 45 με 50 ευρώ, διακομιδή εντός προαστίων 45 με 50, διακομιδή υπόλοιπο Αττική 60 με 90, διακομιδή με επιστροφή εντός Αθηνών 70 ευρώ, με επιστροφή εντός προαστίων 70 ευρώ, επιστροφή ή διακομιδή με επιστροφή υπόλοιπο Αττικής 70 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω, τα έχουμε πει. Και να επισημάνω κάτι ακόμα σημαντικό, αν μου επιτρέπετε. Θα πρέπει να καταλάβει και ο συμπολίτης μας ότι μπορεί να ακούσει, ξέρεις κάτι, η σύμβαση είναι με το νοσοκομείο, άρα εγώ θα μεταφέρομαι ή ο συγγενής μου ή ο γνωστός μου ή οποιοδήποτε θα μεταφέρεται δωρεάν. Μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Έτσι ανοίγονται οι κόμπορτες και οι πόρτες όσο αφορά την ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών. Αυτό είναι το τυράκι και δεν βλέπουμε τη φάκα. Θα πρέπει δηλαδή να καταλάβει και ο συμπολίτης ότι αυτό που λέμε ως εργαζόμενοι, ότι θα είναι ενίσχυση του δημόσιου φορέα και όχι να μπει ο ιδιωτικός, είναι πολύ σημαντικό γιατί θα το βρει μπροστά του το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι αυτά που φωνάζετε και εσείς αλλά και ο κύριος Βρύσαλης εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά λέει ο κύριος Βρύσαλης 4/9/2021 υπήρχε αυτό το ΦΕΚ, αυτό τώρα άλλοι το αξιοποιήσανε, άλλοι δεν το αξιοποιήσανε. Εδώ κύριε Βρύσαλη δεν είχε αξιοποιηθεί καν, υπήρχε άρνηση, είχε μπει παραπίσω, τι είχε γίνει? Κοιτάτε να δείτε, επιχειρείτε να μην αυτή την καυτή πατάτα, να το πω έτσι, να μην την εφαρμόσει κανένας. Και η διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας μετέφερε το πρόβλημα στη διοίκηση του νοσοκομείου και η διοίκηση του νοσοκομείου το μετέφερε στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Εμείς, επειδή δεν πρέπει ούτε οι εργαζόμενοι ούτε οι ασθενείς να παίξουν τον παπά, αυτό που λέμε και το ανέφερε και ο συνάδελφος ο Κυριάκος, είναι ότι είναι μια δημόσια υπηρεσία που πρέπει να παρέχεται από το κράτος χωρίς άμεση ή έμεση πληρωμή. Και κοιτάτε να δείτε τώρα, είναι συνειδητή επιλογή αυτή που γίνεται εδώ. Τόσο καιρό διαφημίζανε τις δωρεές των διάφορων ευεργετών. Αντί να στελεχώσουν τα ασθενοφόρα που γινόντουσαν κάποιες δωρεές με προσωπικό, το ΕΚΑΒ το έχουν υποστελεχώσει, υπάρχουν 700 κενές οργανικές θέσεις, υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που όταν αρρωστήσουν και στο ΕΚΑΒ δεν μπορεί κανείς να τις αντικαταστήσει και την ίδια ώρα αυτή η έλλειψη μεγάλη δίνει τη δυνατότητα στο όνομα το τι να κάνουμε βρε συμπολίτες να δοθεί και αυτό και αυτή η υπηρεσία σε εργολάβους. Είναι ακόμα ένας κρίκος τυποκαταλόγων όπως είναι με τα απογευματινά ιατρία, όπως είναι με τα απογευματινά χειρουργία, όπως είναι με την κοστολόγηση των πράξεων που αύριο ο κόσμος θα πληρώνει είτε από την τσέπη του άμεσα είτε έμεσα μέσα από τα ταμεία του υπηρεσίες που τις έχει πληρώσει 2 και 3 φορές. Μάλιστα. Είναι απαράδεκτο να πάρθει πίσω αυτή η απόφαση η υπουργική και ταυτόχρονα κύριε Λουγεράκη, όπως υπόθηκε και από τον συμνομιλητή μου, δεν θα πρέπει με καμία περίπτωση να υλοποιηθεί στο νησί μας. Θα κάνουμε το παν ώστε να συλλογωθούν οι υπηρεσίες με αντίστοιχο προσωπικό ώστε να καλύπτονται και αυτές οι δευτερογενείς μεταφορές που κοστίζουν στο συμπολίτη μας χιλιάδες ευρώ καθημερινά. πάνω από 50-60 μόνο γίνονται στο νομό Ηρακλείου, μπορεί και παραπάνω την ημέρα. 50 με 60 δευτερογενείς. Και για τα δύο νοσοκομεία, ναι, περίπου κατ' εκτίμηση.
εκτίμηση. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτός. Γι' αυτό λέτε ότι είναι και τρελό το κόστος από τη στιγμή που δεν γίνεται με τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα στενοφόρα των νοσοκομείων. Μιλάμε στενοφόρα του ΕΚΑΒ, όχι ασθενοφόρα των νοσοκομείων ή και ασθενοφόρα νοσοκομείων. Ασθενοφόρα των νοσοκομείων δεν υπάρχουν, κυρία Δουβιαράκη, και δεν υπάρχει πλέον και ο κάδος των οδηγών στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό έχει καταργηθεί πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουμε οδηγούς πλέον στα νοσοκομεία και κατ' επέκταση δεν έχουμε ΚΑΒ. Υπάρχει μόνο το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το ΕΚΑΒ, το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί και να έχει και τις δευτερογενές μετακομίσεις, μετακινήσεις των ασθενών. Μάλιστα. Την ταρίφα εδώ την πήραμε 200 ευρώ μεταφορά με ασθενοφόρο. Κύριε Αντρογεράκη, και όπως λέει ο λαός μας, να χαριτολογήσουμε, να δεις τι σου έχω και για μετά. Αυτά είναι το νέο εθνικό σύστημα υγείας που η κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει. Σήμερα εσείς οι εργαζόμενοι έχετε και μία κινητοποίηση εδώ σε τοπικό επίπεδο. Μάλιστα, κύριε Αντουγεράκη, υπάρχει κινητοποίηση στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια στις 1 και μισή. Είναι ακόμα μια παράδεκτη απόφαση που ήρθε τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, που επί της ουσίας διακόπτει την εργασιακή σχέση των συναδέρφων που έχουν έρθει για 3 μήνες να δουλέψουν στα νοσοκομεία στη χώρα μας, με την αιτιολογία ότι έχει επιστρέψει ένας μικρός αριθμός εργαζομένων που έχει εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει. Εμείς αυτό που τονίσαμε και τονίζουμε πάρα πολλές φορές και μέσα από το σταθμό σας είναι ότι κανένας δεν περισσεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και αυτοί οι συνάδελφοί μας που ήρθαν να παλέψουν να εργαστούν 3 μήνες. Λίγο παραπάνω από τους 100 σε όλη την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Ορίστε, παρακαλώ. Λίγο παραπάνω από τους 100 σε όλη την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Είναι λίγο παραπάνω από τους 100. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι πάνω από 30 εργαζόμενοι που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Ήδη βρεθήκαν οι διοικήσεις νοσοκομείων στο νησί μας που βασιλικότεροι του βασιλείου επιχειρήσαν να δώσουν άδειες και ρεπό χρωστούμενα ώστε να τους ξεφορτωθούν εισαγωγικά αυτούς τους εργαζόμενους από την εργασία. Είναι απαράδεκτο, είναι προκλητικό, όταν την ίδια ώρα, κύριε Αδουλγεράκη, οι εργαζόμενοι ούτε τις άδειές τους μπορούν να πάρουν. Φεύγουν ήδη, έχουν φύγει ήδη ή θα φύγουν? Ορίστε, παρακαλώ. Οι εργαζόμενοι αυτοί, είπατε, ναι, κοντά στους 100 σε όλη την Κρήτη, 38 ναι, πανεπιστημιακό, κοντά 25 στο Βενιζέλιο, έχουν ήδη ξεκινήσει να φεύγουν από την εργασία τους, θέλετε να πείτε? Ήδη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, τους δίνουν τις άδειές τους και τα ρεπό τους με την προοπτική να μην ξαναεπιστρέψουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση και θα πετήσουμε και σήμερα να ανακληθεί αυτή η απόφαση. Είναι απαράδεκτη. Τα νοσοκομεία θα καταρρεύσουν την ίδια ώρα που έχει καταρρεύσει από ανθρώπινες συνθήκες εργασίας το προσωπικό σε όλο το νησί και στο δικό μας το νοσοκομείο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Θεοδωσάκη, εσάς. Η κυρία Γκάγκα, αναφορικά με το υγειονομικό προσωπικό που βρίσκεται σε αναστολή, είπε ότι σύντομα θα υπάρξει απάντηση από την κυβέρνηση. Αφήνει παράθυρο ανοιχτό, γνωρίζεται ως ΠΟΕΔΗΝ αν κάτι τέτοιο γίνεται, ή απλά το λέει για να το λέει και πάνε σε αναστολή και μετά βλέπουμε 31/12/2022. Να σας πω, κύριε Δηλαδή, το εξής. Οι πιέσεις οι οποίες έχουμε ασκήσει και ως Ομοσπονδία αλλά και ως πρωτοβάθμια σωματεία είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ενδεχομένως η πίεση αυτή το Υπουργείο Υγείας να την αισθάνεται και να προσπαθεί ή να μετριάσει την κατάσταση ή να όντως να αφήσει ένα παραθυράκι ανοιχτό. Το πρόβλημα δεν είναι στο συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι καθαρά το πρόβλημα του Υπουργείου Υγείας. Είναι προσωπική απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού να μείνουν σε αναστολή οι εργαζόμενοι. Εμείς λέμε να φέρουν πίσω τους εργαζόμενους. Είναι αρκετοί οι εργαζόμενοι, χρειάζονται στο σύστημα 2 rapid tests τη βδομάδα, μπορούν κάλεστα όπως γίνεται παντού να επιστρέψουν και να προσφέρουν στις υπηρεσίες. Από την τσέπη σας, ωστόσο, σαν υγειονομική. Κανονικά θα πρέπει να είναι από το νοσοκομείο, δεν είναι τώρα και τόσο το έξοδο, αλλά πάση περιπτώσει αυτό το συζητάμε. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να επιστρέψουν πίσω οι συνάδελφοί μας.
Βεβαίως και η κυρία Τριγεράκη θα συμπληρώσω. Εμείς ζητάγαμε και για όλους τους εργαζόμενους και τους εμβολιασμένους να γινόντουσαν κατά διαστήματα. Το θυμάμαι, γι' αυτό ρώτησα και γι' αυτό το είπα. Έτσι. Και γι' αυτό κιόλας ο συνάδελφος ο Κυριάκος είπε ότι προφανώς θα πρέπει να γίνονται και δωρεάν, ανεξάρτητα το κόστος αν έχει πέσει ή όχι. Και το δεύτερο, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κυκλοφοράει όλος ο κόσμος χωρίς πιστοποιητικά ούτε νόσησης ούτε εμβολιασμού και ο μόνος κλάδος που δεν μπορεί να γίνει αυτό είναι μόνο υγειονομική. Mm. Είναι προκλητικό πλέον απέναντι στους ανθρώπους που δώσανε αυτά τα χρόνια τη μάχη και τη δίνουν να κρατηθεί το σύστημα υγείας ζωντανό. Μάλιστα. Είναι προκλητικό. Κύριε, σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας.